Και τώρα, όπω κάθε Σάββατο, έφτασε η ώρα των Κυριακάτικων Εφημερίδων να συνδεθούμε με τον συνάδελφο Νίκο Παναγιώτου. Νίκο, καλησπέρα. Καλησπέρα, Κουσαντίνη, κυρίε και κύριοι. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στα Κυριακάτικα Πρωτοσέλιδα, ξεκινώντα βέβαια με την Κυριακάτικη Κόντρα. Όταν ο γάμο φέρνει διχασμό στα δύο, η κυβέρνηση, πάνω από 40 βουλευτέ τη Νέα Δημοκρατία, καταψηφίζουν το νόμο για τα ομόφυλα ζευγάρια, έτοιμο να παραιτηθεί ο Βορύδη όπω και άλλοι. Στην κορυφή τη σελίδα, κασελάκι στα τέσσερα μέτωπα με την κυβέρνηση, Τουρκία, απαγορεύσει και αλλαγέ ονομασία των κομμάτων. Αριστερά εμπρό οι 11 βρήκαν το όνομα, αναζητούν του συμμάχου, ο Σούνακ, ο, Ρόμπερ, ο, Ρόμπερτσον και η Αλαμουντίν. Πλούσια συνεντεύξει και αυτό το Σαββατοκύριακο, ανευθυμίω από Νέα Δημοκρατία, κινούμαστε στο πλαίσιο του διεθνού δικαίου και των δικών μα κόκκινων γραμμών. Και ο Δήνη Στεμπονέρα από το ΣΥΡΙΖΑ ρευστοποιεί την πρώτη κατοικία, το νομοσχέδιο για κόκκινα δάνεια. Αφήνουν εκτό νοσοκομείων 2 εκατομμύρια ανασφάλιστου, Χένρι Άλφρεντ Κίσιγκερ, διπλωμάτη αλλά και δήμιο τη Κύπρου και της Χιλής, βήει παράλληλη Ερντογάν Νετανιάχου. Ακολουθεί το παρόν της Κυριακής, ανοίγουν δρόμο για συμβιβασμό, αφετηρία εξελίξεων, η επίσκεψη Ερντογάν στην Αθήνα, με τις ευλογίες των ΥΠΟ Κυριάκος Μητσοτάκης θέλει να κλείσει τα ελληνοτουρκικά. Αύξηση περιστατικών κοξάκι σε παιδιά, φάκελο υγεία, συναγερμό από ΕΟΔΗ όπω και η CDC. Και στην κορυφή τη σελίδα, παλέψαμε και παλεύουμε, όποιο και αν είναι το κόστο, πάντα με το Μακικούρι. Ερχόμαστε στη Real News. Έρχεται το νέο εξοικονομώ όλο το σχέδιο για την ενεργειακή αναβάθμιση των κατοικιών. Η έξω έρωση του Ερντογάν στην Αθήνα, αναλυτικά η ατζέντα και διάσπαση στο ΣΥΡΙΖΑ τα επόμενα βήματα της ομάδας των 11. Πάμε στο πρώτο θέμα. Ένα Τούρκο στη Λέσβο και ένα Έλληνα στη Σμύρνη. Τι φέρνει ο Ερντογάν στην Αθήνα. Η Εστία στην Κυριακάτικη Εκδοσή τη πλήσει εγκεφάλου σε μικρού μαθητέ για τεκνοθεσία και γάμο ομοφύλων ή καθημερινή, κλέβουν 120 εκατομμύρια στην Αντλία έρευνα για το χάος στην αγορά των καυσίμων. Στο βήμα, μέρες του 60 στα ακίνητα, το ξέφρενο ράλι των τιμών και ο νέος κύκλος αντιπαροχής. Ελεύθερος τύπος. Δώστε πίσω τα κλεμμένα, φάκελος γλυπτά παρθενώνα, το παρασκήνιο των ελληνοβρετανικών διαπραγματεύσεων. Η Αυγή τη Κυριακή, εξωτερική πολιτική εσωτερική χρήση και επιστολική ψήφο. Ο διάβολο κρύβεται στι λεπτομέρειε. Πάμε στην απογευματινή, η μόδα τη δεξιά, οι τάσει, οι προοπτικέ και τα νέα δεδομένα στην πολυκατοικία. Κυριακάτικη Δημοκρατία. Τα φόπλακα στο σκάνδαλο των εξοπλιστικών. Άλλη μια μαύρη σελίδα για τη δικαιοσύνη. Συνεχίζουμε με τη Μακεδονία τη Κυριακή. Η ακρίβεια τσακίζει τα τιμές στα νοικοκυριά, οι τιμέ στα ράφια των σούπερ μάρκετ βλάπτουν σοβαρά την οικονομία. Εσπρέσο, συνέδεσπινα, τι αποκαλύπτει το βιβλίο για στενέ σχέσει τραγουδιστών και ηθοποιών με την Παπαδοπούλου. Ερχόμαστε στο ντοκουμέντο λοιπόν, κάτω από τον πύχη, η πρώτη μεγάλη δημοσκόπηση μετά τη διάσπαση του ΣΥΡΙΖΑ από την Real Pols. Έχουμε στην πρώτη. Θέση τη Νέα Δημοκρατία με 37,4%. Δεύτερη θέση ο ΣΥΡΙΖΑ με 14,7%. Το ΠΑΣΟΚ με 12,8%. Κουκουέ 10,8%. Σπαρτιάτε με 3,4%. Ελληνική λύση στο 5,5%. Ε, Πλεύση Ελευθερία 3,1%. Το Νίκη στο 3,2%. Μέρα 25% στο 1,7%. Ανταρσία στο 1,3%. Ομάδα Αχτσιόγλου Χάριτση στο 3,2%. Και άλλο κόμμα στο 2,8%. Και τέλο. Αγωνιστικό ξεσηκωμό για τη ζωή και το εισόδημα. Ριζοσπάσει του Σαββατοκύριακου. Ακρίβεια, φορολιστή, απληστηριασμοί, υγεία. Τα μεγάλα συλλαλητήρια σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη στι 15 του Δεκέμβρη και ελευθεριά στην Παλαιστίνη. Τη Δευτέρα 4 του Δεκάτου Η μεγαλη συναυλία τη ΚΝΕ. Κωνσταντίνε, ο λόγο σε σένα. Νίκο Παναγιώτου, ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ. Τώρα, κυρίε και κύριοι, εμεί θα συνεχίσουμε μετά τη οικονομία. Σε λίγο θα συνδεθούμε με τον Γιάννη Χατζη Θεοδοσίου, τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου Αθηνών. Αλλά πρώτα θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα.